σε προσκυνώ γλώσσα. Φίλε και φίλοι, καλωσορίσατε στην καθιερωμένη γλωσσική εκπομπή μα με τον καθηγητή γλωσσολογίας κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Χρόνια πολλά, κύριε καθηγητά, και πεφωτισμένα. Χρόνια πολλά, ωραία ευχή, πεφωτισμένα, με φώτιση, μια και βρισκόμαστε κοντά στα Θεοφάνεια, μετά τα Θεοφάνεια και χρειαζόμαστε αυτή τη φώτιση. Να κοινολογήσω ένα προσωπικό δεδομένο ότι έχετε γεννηθεί ανήμερα των θεοφανίων, πεφωτισμένος, αλλά και αυτός που δίνει τα φώτα του, την ίδια ημέρα με τον Αρσάκη επίσης. Τον Αρσάκη με το γιο μου πάνω. Και το γιο σας αυτό ο επίσης γιος μου χρήση έχει με γεννηθεί την ίδια μέρα 6 Ιανουαρίου και εσείς. ο, Αρσάκης. Μάλιστα. και ο Αρσάκης. Πεφωτισμένοι λοιπόν. Περιμένουμε τα φώτα σας τώρα να περιηγηθούμε στον κόσμο του κειμένου ως γλωσσολόγος επιμένετε ότι το κείμενο είναι μία πραγματικότητα και κατά βάση η γλώσσα αποτελείται από κείμενα. Για μιλήστε μας για αυτή την έννοια. Αυτό που λέμε κυρία Φλέσα είναι ότι η γλώσσα δεν είναι μεμονωμένε λέξεις. Αυτές τις αφαιρούμε εμείς οι γλωσσολόγοι, οι λεξικογράφοι, οι γραμματικοί, οι δάσκαλοι. Ο λόγος και η γλώσσα είναι ένα κείμενο, ένα συνεχής λόγος με αρχή και τέλος που συνιστά ένα κείμενο. Και μάλιστα οι μεν αρχαίοι όταν έλεγαν κείμενο εννοούσαν πάντοτε το γραπτό κείμενο, ότι κείτε, ότι έχει γραφεί. Σήμερα στη γλωσσολογία εννοούμε και τον προφορικό λόγο, γιατί και αυτά είναι κείμενα, προφορικά κείμενα, όπως είναι και τα γραπτά κείμενα. Η γλωσσική πραγματικότητα είναι το κείμενο. Δηλαδή, όταν μιλάμε για γλώσσα και για πραγματικότητα γλώσσα, εννοούμε το κείμενο. Το κείμενο τώρα, σε σχέση με τη λέξη και με την πρόταση, είναι όπως λέμε η μακροδομή, ενώ η πρόταση που είναι ένα σύνολο λέξεων είναι η μικροδομή. Όλο αυτό το σύνολο των μικροδομών, των προτάσεων, συγκροτούν την παράγραφο, δηλαδή νοηματικές ενότητες και οι νοηματικές ενότητες συγκροτούν ένα νοηματικό σύνολο, ένα νοηματικό όλων που είναι το κείμενο. Το κείμενο τώρα πρέπει να το δούμε σε σχέση με τον παραγωγό, τον δημιουργό και σε σχέση με τον δέκτη. Δηλαδή έχει δύο κύριες πλευρές. Εγώ που μιλώ ή γράφω, ο δημιουργός του κειμένου, και αυτός που ακούει ή διαβάζει, που προσλαμβάνει το κείμενο, ο δέκτης και αποδέκτης του κειμένου. Είναι δύο διαδικασίες πολύ δύσκολες. Δηλαδή, το πώς μιλάω τελικά ή γράφω ένα κείμενο, δεν είναι κάτι απλό. Όταν το δούμε στην ανάλυση, βλέπουμε ότι περιέχει μία σειρά από παράγοντες. Ένας παράγον είναι οι προθέσεις που έχω. Μιλάω ή γράφω με συγκεκριμένη πρόθεση. Για να σας ανακοινώσω κάτι, για να σας πείσω, για να επιτύχω κάποιον στόχο που θέλω. Άρα υπάρχουν συγκεκριμένες προθέσεις. Επίσης το κείμενό μου πρέπει να έχει μια νοηματική αλληλουχία το λέμε συνεκτικότητα. Διότι αν δεν έχει αλληλουχία νοηματική, τότε είναι ανόητο και επομένως είναι ένα κακό κείμενο, δεν μπορεί να προσληφθεί χώρια που εκθέτει και τον δημιουργό του κειμένου. Δεν φτάνει όμως η νοηματική αλληλουχία, πρέπει να υπάρχει και γλωσσική αλληλουχία. Όπως είπαμε συνεκτικότητα, υπάρχει και η συνοχή. Τι είναι η συνοχή, η γλωσσική αλληλουχία. Δηλαδή, αν έχω μία πρόταση και θέλω να βάλω μία αναφορική και αναφέρομαι σε ένα αρσενικό, πρέπει να πω ο οποίο. Δεν μπορώ για το αρσενικό να πω το οποίο. Δηλαδή, αυτή η σχέση, αν διαταραχθεί, τραυματίζει την συνοχή του κειμένου και δημιουργεί χάσματα, κενά και στην κατανόηση του κειμένου και βεβαίως μετά περνάμε στον δέκτη. Πρέπει να υπάρχει η αποδοχή του κειμένου, η αποδεκτότητα του κειμένου. Άρα εγώ που δημιουργώ ένα κείμενο πρέπει να προσέξω το λεξιλόγιό μου, τη γραμματική μου, τη σύνταξη, ώστε ο αποδέκτης του κειμένου, ο συνομιλητής μου, ο αναγνώστης, να μπορεί να καταλάβει αυτά που λέω, και για να τα καταλάβει πρέπει να μην του μιλάω με άγνωστες λέξεις, να μην του μιλάω με τύπους και πράγματα που δεν γνωρίζει, πρέπει να υπάρχει εκ μέρους μου μια προσπάθεια το κείμενό μου, τα λεγόμενά μου, τα γραφόμενά μου να γίνονται κατανοητά. Και βεβαίως το κείμενό μου και αυτά που λέω δεν είναι εν κενό, πάντοτε υπάρχει μια αναφορά σε πρόσωπα, σε πράγματα, σε καταστάσεις, ενδεχομένως και σε άλλα κείμενα. Άρα υπάρχει σε κάθε κείμενο το περικείμενο, δηλαδή είτε μέσα στο κείμενο τα συμφραζόμενα ή τα παρεμφερή κείμενα, είτε οι καταστάσεις, τα πρόσωπα, τα πράγματα, οι συνθήκες που συνδέονται με το κείμενο. Και αν αυτά δεν συμφωνούν, τότε φαίνεται το κείμενο ότι είναι σε σύγκρουση με την πραγματικότητα και γεννά μεγάλα προβλήματα κατανόησης. Να πω και κάτι ακόμη, ότι η πρόσληψη του κειμένου δεν είναι μία παθητική διαδικασία. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Διαβάζω ένα κείμενο, ας το πάρουμε έτσι απλά. Εάν το διαβάσω μία πρώτη φορά και γρήγορα, καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Εάν έρθω και το διαβάσω μια δεύτερη φορά, μια τρίτη φορά, αρχίζω και ανακαλύπτω μέσα στο κείμενο πράγματα που δεν είχα αντιληφθεί με την πρώτη ανάγνωση ή με την δεύτερη ανάγνωση. Βέβαια κάποια στιγμή σταματώ, υπάρχει ένα κατόφλι όπως το λέμε στην πρόσληψη γιατί θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί και να υποθέσει ότι υπάρχει μια ατέρμον διαδικασία ανάγνωσης ή πρόσληψης, πράγμα που στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Το ίδιο και όταν γράφω ένα κείμενο. Mm -hmm. Κάπου σταματώ, δηλαδή μένω ευχαριστημένος με μία διατύπωση, γιατί αν επιχειρήσω μία δεύτερη, μία τρίτη, το ξέρετε πολύ καλά, αρχίζει και αλλάζει το κείμενο και στην δημιουργία του. Και κάτι ακόμη. Δεν υπάρχει κείμενο. Υπάρχουν κείμενα έχει σημασία αυτό, ότι δηλαδή δεν υπάρχει μόνο ένας τύπος κειμένου. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, το λογοτεχνικό κείμενο. Είναι το επιστημονικό κείμενο, είναι το δημοσιογραφικό κείμενο, είναι το διαφημιστικό κείμενο. Άρα στην πραγματικότητα, όταν μιλάμε για κείμενο, στην πραγματικότητα μιλάμε και πρέπει να μιλάμε για κείμενα. Και έτσι διδάσκοντας τη γλώσσα στο σχολείο, ευτυχώς από τη δεκαετία του 80 κυρίως επιχειρήθηκε να εισαχθεί η διδασκαλία της γλώσσας με βάση το κείμενο, εμείς το λέμε κείμενο-γλωσσολογία, κειμενική προσέγγιση που σημαίνει ότι φεύγω από την μεμονωμένη λέξη και πάω στο κείμενο. Και ένα τελευταίο. Mm -hmm. Τι θα πει δημιουργία κειμένου και γιατί λέμε δημιουργός κειμένου. Γιατί στην πραγματικότητα κάθε κείμενό μου, προφορικό ή γραπτό, προέρχεται από μία επιλογή δική μου που κάνω στο λεξιλόγιο, στη γραμματική, στη σύνταξη, χτίζω το κείμενό μου και επίσης προέρχεται από το τον τρόπο που διαλέγω να εκφραστώ σε σχέση με τις προθέσεις μου, σε σχέση με τον αποδέκτη, σε σχέση με όλους αυτούς τους παράγοντες που ανέφερα. Γι' αυτό η πρόσληψη του κειμένου και η δημιουργία ή παραγωγή κειμένου είναι μια δύσκολη υπόθεση και χρειάζεται άσκηση και θέλω επευκαιρία και τελειώνω με αυτό να τονίσω ότι πρέπει να ασκήσουμε τους μαθητές μας στο σχολείο, στην εκπαίδευση, να συντάσσουν κείμενα. Κείμενα με προσδιορισμένο στόχο, είδος κειμένου, ώστε να ασκηθούν στις επιλογές τους, στην λιτότητα του κειμένου, στην ακριβολογία, δηλαδή στην ποιότητα του κειμένου. Διότι όπως συχνά μας λέτε, κάθε ποιότητα στη γλώσσα είναι ποιότητα σκέψεως. Να πάμε τώρα στα παιδιά κύριε καθηγητά και να λύσουμε την απορία της έφης, η οποία πέσοντας ένα παιχνίδι λέξεων συνώνυμες, αντίθετες ή αντώνυμες, ανέφεραν τα παιδιά για τη λέξη ευγενικός, τις λέξεις λεπτός και διακριτικός. Και αναρωτιέται η Εφη αν υπάρχουν και άλλες. Γεια σα, με λένε Εφη. Είμαι μαθήτρια τη πρώτης γυμνασίου. Θα ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή. Η λέξη ευγενικό έχει ω συνώνυμε λέξει τι λέξει λεπτό και διακριτικό. Έχει άλλε συνώνυμε. Σα ευχαριστώ. Μα ανοίγει μέγα θέμα η Εφη. Ε. Γιατί? Γιατί μα βάζει στο παιχνίδι ή εν πάση περιπτώσει στην διαδικασία των συνονίμων και των αντωνύμων. Ναι, η λέξη ευγενικός ευγενής είναι αυτό που είπε ο λεπτός και ο διακριτικός, αλλά εάν ανοίξει κανείς ένα λεξικό συνονίμων θα δει ότι είναι και ο εκλεπτισμένος, είναι και ο αυρός στους τρόπους, είναι ο περιποιητικός στην συμπεριφορά του, είναι ο ευπρεπής, είναι ο κόσμιος, ο αξιοπρεπής, ο καλλιεργημένος, καμιά φορά λέμε και αρχοντικός. Να. Δηλαδή είναι μία σειρά από άλλες παρεμφερείς λέξεις. Και ο προσινής όταν πρόκειται για το λόγο. Ναι, βεβαίως. Ανάλογα με το περιβάλλον, ε, είναι αρκετές λέξεις που συνωνυμούν. Και αυτό είναι μία άσκηση διανοητική και καθαρά γλωσσική. Ωραίο παιχνίδι Και αυτό. το συνιστό ως παιχνίδι. Βεβαίως. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουμε δίπλα μας ένα, δύο, τρία λεξικά συνωνύμων και λέμε η τάδε λέξη. Ποια συνώνυμα, ποιε άλλες λέξεις υπάρχουν. Ο ένας λέει δύο, ο άλλος λέει τρία, ο άλλος λέει κάτι άλλο θα μπορούσαν και να τα γράφουν ώστε... Και να υπάρχει έπαθλο. Έτσι. Και να ανοίγουν μετά και να βλέπουν αυτά. Όπω κάνετε εσεί. Για να φορά... δω, είμαι έτοιμη. Εγώ τώρα να πάω στα αντώνυμα, κύριε καθηγητά, να δούμε τα αντώνυμα του επιθέτου ευγενικό, τα αντίθετα δηλαδή όπω τα λέγαμε παλιότερα, που είναι ο αγενής, είναι ο άξεστος, είναι ο χυδαίο, είναι ο ευτελή, ο ποταπό, είναι μια πιο λόγια λέξη Λόγι. αυτή, και ο ταπεινό, που είναι αυτό σχετικά με την καταγωγή από το λεξικό των συνωνύμων και αντωνύμων της νέας ελληνικής γλώσσας, από το κέντρο λεξικολογίας. Το θέμα των συνωνύμων είναι κέριο στη γλώσσα και ευτυχώς στα γλωσσικά βιβλία διδασκαλίας της γλώσσας ζητούν συνώνυμα και αντώνυμα, αλλά εγώ όπως είπα θα το ήθελα να είναι και ένα παιχνίδι, παιχνίδι πολύ δημιουργικό, όπου υπάρχει ένας συναγωνισμός για τις λέξεις που είτε είναι όμοιες, συνώνυμα, είτε είναι αντίθετες, αντώνυμα. Διότι έτσι εμπλουτίζεται το λεξιλογιό μας και η έκφρασή μας. Ακριβώς. Στην Κύπρο να πάμε τώρα και η Άντρια αναρωτιέται. Στην Κύπρο λέμε χαρτωμένος τον αραβωνιασμένο. Προέρχεται άραγε αυτή η λέξη από το χαριτωμένος και χαριτωμένος. Γεια σας κύριε Βαμπινιώτη, ονομάζομαι Άντρια και φοιτώ στην τρίτη τάξη του Λυκή. Στην Κύπρο λέμε χαρτωμένο τον αραβωνιασμένο. Αυτή η λέξη προέρχεται από το χαριτωμένος. Τι ωραία λέξη, όμως δεν είναι τόσο ρομαντική. Δεν είναι ο χαρτωμένος στην Κυπριακή διάλεκτο ο χαριτωμένος, είναι ο αραβωνιαστικός, γιατί το χαρτόνο σημαίνει αραβωνιάζω, γιατί, γιατί υπήρχε το χαρτί στο οποίο γράφεται το πρικοσύμφωνο. Μάλιστα. Επομένως, <laughs> κατά την διατύπωση του πρικοσυμφώνου στο χαρτί, έρχεται ο χαρτωμένος και έχουμε και τα χαρτόσια και το χαρτόσιν που είναι τα αραβωνιάσματα. Μάλιστα. Επομένως δεν έχει σχέση με το χάρι χαριτωμένος, αλλά με το χαρτί και με το πρικοσύμφωνο, μία άλλη θεώρηση της Πιο σχέσης. Πιο ελιστική και λιγότερο ρομαντική, Άντρια, να σας πω την αλήθεια. Εμένα μου ήρθε στο μυαλό, επειδή δίνουν χρήματα στους Αραβώνες, σε κάποιες περιοχές της χώρας μας, καρφιτσώνουν και χαρτονομίσματα, παλαιότερα τουλάχιστον, με δύο εικόνες. Λέω, μήπως είναι αυτός ο χαρτομένος και όσο πιο χαρτομένος τόσο το καλύτερο. <laughs> Έχετε δίκιο, υπάρχει αυτή η διαδικασία που είναι ένα έθιμο που τηρείται κάπου, ναι, βέβαια. αλλά δεν είναι αυτό στην Δεν είναι στην, στην περίπτωσή μας, ναι. Αυτό είναι, είπαμε, το σύμφωνο. Να πάμε τώρα σε μία ετιμολογία, μίας λέξεως των ημερών, θεοφάνεια τα Θεοφάνεια, το Άγιο Πνεύμα και ο Ιωάννης. Όλα αυτά συνδέονται. Τα Θεοφάνεια, πρώτα πρώτα να πω κάτι που δεν είναι γνωστό και σε μένα όταν το πρωτοείδα. Δηλαδή, μέχρι τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, η Θεοφάνεια ή η επιφάνεια, δηλαδή η φανέρωση και η ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού, του Χριστού μας, συνδεόταν η θεοφάνεια, τα θεοφάνεια με τη γέννηση. Δηλαδή συνεορτάζονταν την 6η Ιανουαρίου μαζί Χριστούγεννα και Θεοφάνεια. Αργότερα, μέσα στον 4ο αιώνα, η γέννηση του Χριστού, τα Χριστούγεννα, πέρασαν στην 25η Δεκεμβρίου, ενώ η βάπτιση διαφοροποιήθηκε, έμεινε στην 6η Ιανουαρίου και έτσι εορτολογικά διαφοροποιήθηκε η εορτή των Χριστουγέννων από την εορτή της βαπτίσεως, τα θεοφάνεια, τα οποία θεοφάνεια κυρία Φλέσα, να το πούμε και αυτό, είναι σωστό να γράφονται με γιώτα δεν είναι η θεοφάνεια που είναι εγ ή η επιφάνεια που είναι με εγ είναι όπως λέμε τα πίθια, τα ίστμια, είναι γιορτή δηλαδή, άρα τα θεοφάνεια θα γραφούν με ι. Βέβαια όταν μιλάμε για βάπτιση του Χριστού, αυτομάτως πηγαίνουμε στον Ιωάννη τον βαπτιστή. Πώς προήλθε το όνομα του Ιωάννη του βαπτιστή. Είναι εβραϊκό προφανώς, είναι από το Γεχουχάναν, το οποίο μάλιστα ολόκληρο προφέρεται Ιωάνναν. Ο Ιάχ είναι ο Θεός, έχει ευνοήσει, άρα είναι ο έχων την εύνοια του Θεού. Αυτό σημαίνει, οι λέξεις στα εβραϊκά έχουν σημασία τα ονόματα. Και από το ελληνικό Ιωάννης, έχουμε το λατινικό Ιωάννης με δύο νοι, Ιωχάνες, το οποίο πέρασε και στα γερμανικά ως Ιωάννης και Χάνς, πέρασε στα αγγλικά ως Τζον, στα γαλλικά ως Ζαν, στα ισπανικά ως Χουάν, στα ρώσικα ως Ιβάν, όλα αυτά ανάγονται στο εβραϊκό Γιοχάναν που ελληνικά στο Ευαγγέλιο πέρασε να είναι το όνομα Ιωάννης. Τώρα, το Ιωάννης γράφεται με δύο νη. Γιατί. Γιατί το Ιωχάνναν, Ιωχάνναν ακούγεται ήδη με δύο νη. Άρα όταν αποτυπώθηκε ελληνικά σε μία περίοδο που είχαν σημασία αν είναι ένα ή δύο νη αποδόθηκε ελληνικά ως Ιωάννης με δύο και έτσι πέρασε και στα λατινικά και σε άλλες γλώσσες ως Ιωάννης. Τώρα το Γιάννης πώς γίνεται. Και ο Ιωάννης ή Ιωάννα με δύο νη όπως και το Γιάννης Γιάννα. Βεβαίως με δύο νη κανονικά. Το Γιάννης λοιπόν προέρχεται ως εξή. Έχουμε το Ιωάννης. Έχουμε σύγχυση, συγκοπή του Ο και γίνεται Ιάννης, συμπροφέρεται όμως το Ι με το Α και έτσι φωνητικά γίνεται από το Ιάννης, Γιάννης, όπως από το Ιατρός, Γιατρός. Έτσι γίνονται, αλλά μην ξεχνάμε και το έχω σημειώσει να το θυμηθούμε, ότι η εορτή της βαπτίσεως είναι κατεξοχήν η εορτή του πνεύματος του αγίου πνεύματος, του αγίου πνεύματος. η λέξη πνεύμα απο πού προέρχεται προφανώς από το πνέω στα ελληνικά έχει δύο σημασίες και είναι χαρακτηριστικό είναι η πνοή και η αναπνοή άρα η ζωή του ανθρώπου ο άνθρωπος υπάρχει διότι μπορεί και αναπνέει και το δεύτερο είναι η ικανότητα η διανοητική που έχει, το πνεύμα του ανθρώπου ως διανοητική ικανότητα. Άρα έχουμε ένα συνδυασμό στη λέξη της ζωής, μιας βιολογικής ιδιότητας, με μια κατεξοχήν πνευματική ιδιότητα που είναι η διανόηση, η νόηση. Τώρα βέβαια στη γλώσσα πνεύμα είναι και υψηλή υδασία. Βασικά mm -hmm. το πνεύμα ήταν μία άχνα στην προφορά ορισμένων λέξεων. Ήταν, δηλαδή, ένας φθόγγος. Στην αρχαία γλώσσα, όταν είχαν τη λέξη «ήρος», επί «ο ήρωας», είχε δασύ πνεύμα. Ήταν, δηλαδή, «χαίρος». Είχε το «χ» αυτό που ακουγόταν, μία άχνα. Το οποίο διατηρείται στις ε, ξένες γλώσσες. Στις ξένες γλώσσες το γράφουν με το «h», το Χ που είναι η δασία ή ας πάμε στη λέξη Έλλην. Πώς ήτανε Έλλεν. Προσέξτε ότι λέω ένα λάμδα παρατεταμένο γιατί τα δύο λάμδα προφέροντα, το ήτα το λέω ένα ε παρατεταμένο γιατί ήταν μακρό και είχε και το δασί πνεύμα. Έλλεν. Λοιπόν, από αυτή την χρήση το δασί πνεύμα καθιερώθηκε και ο όρος πνεύμα για τη δασία, αλλά και η έλλειψη της δασίας και αυτό πνεύμα είναι υψηλή. Μια σχολαστική κάπως προσέγγιση και για την έλλειψη δασίας. Πνεύμα λοιπόν είναι η δασία και η υψηλή. Τα έχουμε αυτά από τον γραμματικό των απολόνιο τον δύσκολο. Βέβαια, από εκεί ξεκινάνε. Ναι. Να πάμε τώρα σε κάποιες σημασιολογικές διαφορές στο νέο κεφάλαιο, το γλωσσικό κεφάλαιο αυτή της εκπομπής, κύριε καθηγητά, και να δούμε έννοιες λέξεις, έννοιες όπως διακίνωση, διπλωματική νότα, ρηματική διακίνωση, διάβημα, μνημόνιο, υπόμνημα, memorandum. Κυρία Φλέσα, στο λεξικό μου των συνονίμων, όταν έχω λέξεις που έχουν μία παρεμφερή χρήση, τι κάνω, κάνω σχόλια για να δείξω πώς χρησιμοποιούνται και σε τι διαφέρουν. Δηλαδή, έχουμε την διακίνωση ή την διπλωματική νότα ή απλώς νότα. Τι είναι αυτή στον χώρο της διπλωματίας που στον καιρό μας έχει γίνει μια πολύ έντονη υπόθεση στη σχέση μας με την Τουρκία. Στέλνουμε λοιπόν μια διπλωματική νότα ή μία διακίνωση που είναι έγγραφο δια της διπλωματικής οδού όταν θέλουμε να δηλώσουμε κρίσιμες θέσεις ή αποφάσεις για ένα σημαντικό θέμα. Εκεί λοιπόν ο πρέσβης κάνει μία παρέμβαση και δίνει μία διακίνωση ή μία διπλωματική νότα. Εάν αυτό το κάνει προφορικά τότε μιλάμε για ρηματική διακίνωση. Λέμε ότι ο Έλληνας πρέσβης προέβησε ρηματική διακίνωση για την απαγόρευση του απόπλου του ελληνικού πλοίου από τις εφημερίδες. Έχουμε και το διάβημα. Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά επίσημη. και πιο επίσημα. Το διάβημα είναι επίσης μια διπλωματική ενέργεια για σπουδαίο εθνικό ζήτημα δηλαδή διάβημα διαμαρτυρίας για τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Αυτό είναι διάβημα γιατί έχουμε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου. Όταν δύο χώρες συμφωνήσουν ή μία χώρα θέλει να ανακοινώσει σε μια άλλη κάποιες θέσεις, σκέψεις, απόψεις για ένα θέμα, τότε γίνεται το μνημόνιο ή υπόμνημα ή το λατινικό memorandum. Αυτό είναι μεταξύ δύο χωρών μία διατύπωση για κάποιο θέμα ή είναι από μία χώρα διατύπωση ενός θέματος σε μία άλλη. Εμείς βέβαια έχουμε και το περίφημο μνημόνιο της κρίσεως. Τι είναι αυτό, είναι η έγγραφη έκθεση με την οποία συμφωνήθηκε μεταξύ του ελληνικού κράτους και της Τρόικας, δηλαδή των δανειστών, να υπάρξει το δάνειο το περίφημο για ορισμένο θέμα, σε εμά ήταν το δάνειο, με μία δέσμευση στο επίπεδο της διαχείρισης της οικονομίας. Δεν είναι απλή υπόθεση, το ζήσαμε. Ναι. Έχουμε και το μέμο που είναι η υπόμνηση, το χρησιμοποιούμε και σήμερα, το memory, όλα αυτά συνδέονται. Ναι, είναι στο χώρο του υπομνήματος. Μικρή διακοπή φίλες και φίλοι και επανερχόμεθα. σε προσκυνό γλώσσα. Επιστροφή, φίλε και φίλοι, στη γλωσσική μα εκπομπή με τον καθηγητή γλωσσολογία, κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, θα έλεγα, με την αξία των λεξικών στην διδασκαλία τη γλώσσα. Πολλέ φορέ το επισημαίνετε και θα ήθελα να σταχυλογήσω από το βιβλίο σα, η γλώσσα μα, 180 κείμενα για τη γλώσσα, από το κέντρο λεξικολογία, το εξή. Μιλώντα για την σημασιολογική προσέγγιση, θα μα μιλήσετε και για τι υπόλοιπε. Προτείνεται. Α ρωτήσει ο δάσκαλο του μαθητέ μέσα στην τάξη αν γνωρίζουν πόσε σημασίε έχει η τάδε λέξη και πόσε πάγιε φράσει χρησιμοποιούμε στη γλώσσα μα με αυτήν. Αυτό που θα ακολουθήσει προ μεγάλη έκπληξη, από την οποία αρχίζει πάντοτε η γνώση μαθητών και δασκάλου, είναι για τι περισσότερε λέξει ο μεγάλο αριθμό των σημασιών που δηλώνει η λέξη και για πολλέ λέξει ο μεγάλο αριθμό των παγιών φράσεων που σχηματίζουμε στη γλώσσα μα με αυτέ και έχετε ένα προσφιέστατο παράδειγμα. Αναλογιστείτε λόγου χάρη και αναζητήστε πόσες σημασίες έχει η λέξη κόσμος. Ο γύρος του κόσμου, η συντέλεια του κόσμου, υπάρχουν και άλλοι κόσμοι. Ο κόσμος αλλάζει. Τι θα πει ο κόσμος. Ο μάταιος τούτος κόσμος. Εγκατέλειψε τον κόσμο. Ο εσωτερικός μας κόσμος. Είχε πολύ κόσμο κλπ. Και βεβαίως αναφέρεστε και σε φράσεις που σχηματίζουμε με αυτή τη λέξη, πάλι με διαφορετικές σημασίες. Έφαγα τον κόσμο, δεν χάλασε ο κόσμος, εδώ ο κόσμος καίγεται, από καταβολής κόσμου, ο κόσμος το έχει τούμπανο, για τα μάτια του κόσμου, κόσμος και κοσμάκης, φέρνω στον κόσμο, ζει στον κόσμο του, τρίτος κόσμος, ο νέος κόσμος, του κόσμου τα το καλά, του κόσμου τις ανοησίες κλπ. Όλα αυτά στο μεγάλο μου λεξικό. Ναι. Γιατί. Γιατί, κυρία Φλέσσα, ευχαριστώ που επισημάνατε... Ήθελα να διαβάσω αυτό το παράδειγμα, γιατί είναι χαρακτηριστικό. Επισημάνατε μία κέρια διαδικασία στην δική μου εκτίμηση, ότι αν ασκήσουμε τον μαθητή, με ενδιαφέρει πάντοτε ο μαθητής και η διδασκαλία, για την διδασκαλία μιλάμε, και το ρόλο των λεξικών στη διδασκαλία, ασκήσουμε τον μαθητή μέσα στην τάξη, και εν συνεχεία στο σπίτι του, κατά μόνας. Να ανοίξει το λεξικό και μάλιστα περισσότερα λεξικά και πρώτα πρώτα να μιλήσουν οι μαθητές για τη σημασία, ας πούμε για το κόσμος. Τι είναι ο κόσμος. Να γίνει μια συζήτηση και μετά να ρωτήσει ο δάσκαλος τι μπορούμε να πούμε για να θυμηθούμε μερικές φράσεις με τη λέξη κόσμος και να αρχίσει μία συζήτηση πρώτη. Και μετά, Γιάννη, Μαρία, Κώστα, άνοιξε το λεξικό το ένα, άνοιξε το λεξικό το άλλο, στη λέξη κόσμος και διάβασέ μας τι βλέπεις μέσα ως σημασίες, ως φράσεις, τότε λοιπόν θα γίνει αντιληπτό ότι κάθε λέξη έχει γύρω της ένα μεγάλο περιβάλλον χρήσεων μεγαλύτερο ή μικρότερο ανάλογα με την λέξη και ότι στην πραγματικότητα όταν λέμε ότι γνωρίζω μια γλώσσα χωρίς να το συνειδητοποιούμε έχουμε ως ομιλητές αυτής της γλώσσας κατακτήσει τις περισσότερες αν όχι όλες από αυτές τις χρήσεις τις οποίες ανακαλούμε όταν μιλούμε και όταν γράφουμε. Έτσι ο μαθητής θα συνειδητοποιήσει ότι οι λέξεις, πώς το έχω πει πολλές φορές, δεν έχουν μοναξιά οι λέξεις. Οι λέξεις είναι μέσα σε φράσεις, πολλές φράσεις, με συνώνυμα, με αντίθετα. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει ο μαθητής ότι κάθε λέξη έχει ένα περιβάλλον πλούσιο, πλουσιότερο, πάρα πολύ πλούσιο και αυτό να το συνειδητοποιεί και να το επιδιώκει. Λέω λοιπόν ότι τα λεξικά πρέπει να είναι μέσα στην τάξη, να τα συμβουλεύονται, να τα ανοίγουν, να τα χρησιμοποιούν οι μαθητές την ώρα του γλωσσικού μαθήματος και να συνηθίσουν οι μαθητές μόνοι τους πια να καταφεύγουν σε λεξικά κυρίως έντυπα γιατί το έντυπο το πιάνει στα χέρια σου, σημειώνεις κάτι σου μένει είναι και σίγουρη η πληροφορία, κύριε καθηγητά. Και σίγουρη η πληροφορία, αλλά. Είναι έγκυρη. Είναι σημαντικό αυτό γιατί είναι. στο διαδίκτυο δεν μπορείς να είσαι σίγουρος αν είναι σωστή η ετοιμολογία, ακόμα και η ορθογραφία. Είναι σωστό αυτό. Βέβαια, ορισμένα λεξικά είναι στο διαδίκτυο, σοβαρά λεξικά, λίγα στην Ελλάδα, που μπορεί κανείς να τα συμβουλευτεί επίση, αλλά δεν είναι σαν το έντυπο που το έχει στα χέρια σου, που το έχει δίπλα σου. Τώρα. Μιλάω για την διδασκαλία σε σχέση με τα λεξικά. Είπαμε μερικά πράγματα. Δεν είναι όμως μόνο η σημασία. Με ενδιαφέρει και η προέλευση, η ετυμολογία της λέξης. Εκεί λοιπόν θα καταφύγω σε ετυμολογικά λεξικά. Θέλω κάτι για την ορθογραφία. Κάθε λέξη σε ένα λεξικό δείχνουμε πως γράφεται. Αλλά υπάρχουν και ειδικά ορθογραφικά λεξικά και έχει σημασία να ξέρουμε το γιατί. Γιατί όταν ξέρουμε το γιατί, τότε την θυμόμαστε και καλύτερα. Υπάρχουν και άλλου είδους λεξικά. Υπάρχει το λεξικό των συνωνύμων και των αντωνύμων. Άλλη ανακάλυψη του κόσμου των λέξεων με παρεμφερείς λέξεις τι άλλο μπορείς να πεις. Πες ότι γράφεις ένα κείμενο. Δεν θέλεις να επαναλαμβάνεις την ίδια λέξη, δεν θυμάσαι όμως τι άλλη λέξη μπορεί να πεις. Ένα λεξικό λοιπόν συνονίμων θα σε βοηθήσει να χρησιμοποιήσεις και άλλες λέξεις. Δεν είναι μόνο το δικό μου. Η κυρία Ιορδανίδου έχει ένα πολύ καλό λεξικό συνονίμων και ένα λεξικό συνονίμων πάρα πολύ γνωστό αλλά ειδικού τύπου είναι το λεξικό του αίμνηστου του Πέτρου Βλαστού. Εκεί ο βλαστός έχει συγκεντρώσει τις λέξεις της λαϊκής γλώσσας, της πολύ δημόδους γλώσσας και καμιά φορά περιορισμένης χρήσεως και τις έχει συγκεντρώσει για να μπορεί κανείς να τις χρησιμοποιήσει, θέλει μια προσοχή. Εάν σε ενδιαφέρει να δεις τι λέξεις έχουμε στα ελληνικά για το σώμα, για το μυαλό, για την φύση, εκεί πας σε ένα ενιολογικό λεξικό και τέτοιο λεξικό είναι το λεξικό του θεολόγου Βοσταντζόγλου. Θεολόγος είναι το μικρό όνομα. Το 1962 μία έκδοση, καλή, επαναλαμβάνεται. Εκεί λοιπόν οι λέξει. Το αντιλεξικό. Είναι, ναι, είναι το αντιλεξικό το λέει που δεν είναι και πολύ ναι, επιτυχημένος επιτυχημένο. Περιμένει να βρει μέσα τα αντώνυμα. Έτσι. Δεν είναι. Εννοεί αυτό ότι δεν είναι ένα κανονικό λεξικό. Είναι ενοιολογικό λεξικό. Είναι ενοιολογικό περίφημο ενιολογικό λεξικό για τα αγγλικά με 35 εκδόσεις είναι το λεξικό του Ροζέ ή Ρότζετ όπου εκεί έχει κατανείμει την αγγλική γλώσσα σε 1.100 ενιολογικές κατηγορίες. Αυτό αξίζει κάποια στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό. Βεβαίως. Έχουμε λοιπόν αυτά τα λεξικά να πούμε και τα δίγλωσσα λεξικά mm -hmm. γιατί και αυτά είναι χρήσιμα. Δηλαδή εγώ θα μπορούσα αν ήμουν δάσκαλο, επειδή τα παιδιά μαθαίνουν αγγλικά, μαθαίνουν γαλλικά, γερμανικά, γερμανικά, να πω παιδιά τώρα για να ανοίξουμε τώρα ένα λεξικό γερμανικό, ένα γαλλικό, ένα αγγλικό και να δούμε την λέξη τάδε. Πώς είναι στα γαλλικά, πώς είναι στα γερμανικά. Εκεί λοιπόν βγάζει την συγγένεια των λέξεων και το ίδιο μπορεί να κάνει. Νομίζω και... ότι χρειάζονται εκπαίδευση η εκπαιδευτική μα για τέτοιου είδου αποστολέ. Ναι. Καλό ε... είναι. Υπάρχουν δάσκαλοι που από μόνοι του mm -hmm. σκέπτονται και εφαρμόζουν ναι, τέτοιε μεθόδου. Ευτυχώ υπάρχουν. Αλλά όπω λέτε ακούν. είναι θέματα επιμόρφωση ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν προς το συμφέρον και προς όφελος της καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας στην διδασκαλία των της γλώσσα. Δηλαδή. γλώσσας. Ναι. Στα λεξικά λοιπόν η Έλενα μπορεί να βρει τη λέξη κτίριο πώς γράφεται για να περάσουμε στις ερωτήσεις των μαθητών, διότι αναρωτιέται. Γράφτε με ΙΤΑ, με γιώτα, δεν είναι από το κτίζω. Για να ακούσουμε την Έλενα. Με λένε Έλενα, είμαι στη Δευτέρα Λυκείου και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή το εξή. Η λέξη κτίριο γιατί γράφεται συχνά με ήτα. δεν είναι από το ρήμα κτίζω, δεν έπρεπε να γράφεται με γιώτα. Έλενα. Έλενα δεν είναι από το ρήμα κτίζω, δεν μπορεί το κτίζω να πάρει, δεν υπάρχει κατάληξη ρίο και από το κτίζω να πω κτίριο. Εάν υπήρχε αυτό. Μόνο θα... το ρίο αντίριο υπάρχει. Δεν υπάρχει, λοιπόν, δεν μπορεί να... Η κατάληξη να... είναι ίο, λοιπόν, να το πούμε αυτό. Ναι. Η κατάληξη είναι ίο και ακριβώς η ετυμολογία της λέξεως πρωτοεμφανίζεται στο λεξικό του Ανδριώτη και εμείς οι νεότεροι λεξικογράφοι την ακολουθούμε. Πρωτοεμφανίζεται στο λεξικό του Ανδριώτη, ο οποίος ανάγεται σε έναν μεγάλο φιλόλογο τον Κωνσταντίνο Άμαντο, ο οποίος ετοιμολόγησε τη λέξη από το οικητήριον, οικτήριον, κτήριον. Ήρθε όμως μετά ο Γεώργιος Χατζηδάκης, αυτός ο κολοσσός της γλωσσολογίας, και είπε όχι είναι μάλλον από το ευκτήριον, δηλαδή χώρος προσευχής, κάτι σαν εκκλησία, ευκτήριον, κτήριον, κτήριον. Να θυμίσω ότι και στα αγγλικά και στα γερμανικά αρχικά το Gotthaus είναι που έδωσε το House. Αρχικά είναι ο οίκος του Θεού. Επομένως, η λέξη είναι είτε από το οικητήριο, είτε από το ευκτήριο και στις δύο περιπτώσεις γράφεται με ηττα. Ο Ανδριώτης το πρώτο ετυμολογικό έτσι την γράφει, ο κριαράς στο λεξικό για τη νέα ελληνική γλώσσα την ετυμολογία από το ευκτήριος οίκος, συμφωνώντας με το Χατζιδάκη το μεγάλο λεξικό του Ιδρύματος Τριανταφυλίδη, επίσης το ερμηνεύει την ετυμολογία από το οικητήριον, οικτήριον, κτήριον, αλλά λέει το λεξικό αυτό, κατά παρετυμολογία προς το κτίζω, το γράφω με γιώτα. Ναι. Ναι. Έχει γραφεί με γιώτα, το βλέπουμε, και υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι δεν πειράζει, ας γράφεται με γιώτα, αφού το γράφουμε, σωστό ναι. είναι. Όπως και το να πούμε ότι παρετιμολογικά προς το κτίζο γράφεται έτσι, εντάξει, γι' αυτό γράφεται, παρετιμολογικά. Και παλιότερα το γράφαμε. Αλλά πάντως. το θέμα είναι αν Ποιο θα δεχτούμε την παρετιμολογία. Γιατί μιλάμε για ετοιμολογία, όχι για παρετιμολογία. Αν στη γλωσσολογία γίνεται δεκτή η παρετιμολογία. Ναι. Κάποια άλλη δουλειά Σε όλε τι άλλε λέξει, σε, ε? σε χιλιάδε άλλε ναι. έχουμε να κάνουμε με την ετοιμολογία και όχι με την παρετοιμολογία. Επειδή το κτίριο στην παλιά γραμματική του Τριανταφυλλίδη γράφτηκε με Ι, συνδεδεμένο με το κτίζο, γι' αυτό έχουν συνηθίσει πολλοί και το γράφουν με Ι και κάπως ενοχλούνται από το Ι, αλλά η επιστήμη προχωρεί. Και όταν η επιστήμη μας λέει, κοιτάξτε, δεν είναι από εδώ, είναι από εκεί αυτή η λέξη, ε, πρέπει αυτή την ορθή ετυμολογία να την φέρουμε σε ορθή γραφή, γιατί στη γλώσσα μας έχουμε την ετυμολογική ορθογραφία. Και οφείλουμε να την υπερασπιζόμεθα. Ω επιστήμονε, αν μη τι άλλο, κύριε καθηγητά. Να πάμε τώρα στην Κύπρο και να λύσετε την απορία τη Ανδριανή, η οποία αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Έχεις δίκιο, Ανδριανή. Πώς γράφετε το εν μέρη. Γράφετε με η, γράφετε με ε, Και είναι ένα άλλο το εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή. Για να δούμε τώρα την απορία της Ανδριανής. Κύριε καθηγητά, σας χαιρετώ. Ονομάζομαι Ανδριανή και είμαι τελειόφιτη λυκείου. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Εν μέρη με ε, ή εν μέρη με η. Ερώτηση πάρα πολύ σημαντική Προφανώς και χρήσιμη. Βέβαια, φυσικά. Το εν μέρη τι είναι, είναι σαν το εντάξει που λέμε. Δηλαδή, είναι μία δοτική από τη λέξη μέρος στην αρχαία γλώσσα και στην λόγια γλώσσα. Το εν παίρνει δοτική. Αυτό λοιπόν το μέρη είναι δοτική. Θα γραφεί με ε γιώτα. Όπως το εντάξει είναι οι τάξη τη τάξεω. Δύο λέξει, απλώ έγιναν δύο μία. που γράφονται ω μία. Με τι φράσει έχουμε αυτό το θέμα. Αν ίσως δεν γραφεί, έπρεπε. Αν θα γραφεί ω μία λέξη Μα. ή ω δύο. σω δεν έπρεπε, κύριε καθηγητά. σω δεν έπρεπε διότι συμβαίνουν αυτά τα λάθη. Αν ήταν ξεχωριστά το εν τάξη, ακόμα και το άλλωστε, ίσω να μην υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Έχω αναρωτηθεί αρκετέ φορέ. Κοιτάξτε, κάπου θα βοηθούσε το να γραφούν ως δύο λέξεις. Επειδή όμως συμπροφέρονται και εμφανίζονται περίπου ως μία λέξη, γι' αυτό συνηθίζεται να γράφονται και ως μία λέξη. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είναι πολλές, αυτέ αυτές οι λέξεις. Να πω το mm. εν γνώση, που το γράφουμε βεβαίως ως δύο λέξεις. Τι μας λένε τα κινητά, εν πτύση, Να κλείσουμε ή να ανοίξουμε. Καλά, αυτό θα το δείτε γραμμένο με ήττα, είναι βέβαιο. Ναι. Εν αντιθέσει, εν όψη, θα πούμε... Τα ε... έχω δει και με ήττα. Επιλέξει. Και το επιλέξει το έχω δει με ήττα. Εν Και αυτό το έχω δει. Εν εκτάσει, εν εξελίξει, εν κινήσει, εν επιπιστώσει. Όλες αυτές είναι δοτικές από ονόματα που ήταν παλιά της λεγόμενης τρίτης κλίσεως και η δοτική αυτή γράφεται με ει. Δεν μπορεί εν ονόματι δήθεν δημοτικής ή απλογράφησης να γραφεί με ήτα γιατί τότε παροδηγεί και σε οδηγεί σε... Στο α, εν πάση περιπτώσει στο... με ήτα ήτα καταρχάς γιατί ναι. και αυτό είναι ένα θέμα. Ενώ το ένα εν πάση είναι με ήτα από το πάσα ενώ περίπτωση περιπτώσεως, περιπτώσει είναι με ει. Εκεί λοιπόν όταν έχουμε δύο δοτικές στο πάση περιπτώσει θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή γιατί η πρώτη είναι με η, η δεύτερη με ει. Μη τις γράψουμε και τις δύο με ει ή μη τις γράψουμε και τις δύο με η. Θέλει μια προσοχή. Κοιτάξτε, αυτές οι φράσεις δεν είναι άπειρες. Είναι ένας μικρός αριθμός που μπορούμε να τις μάθουμε και σωστά να τις γράφουμε και σωστά να τις χρησιμοποιούμε. Εάν τις χρησιμοποιούμε, ορθόν είναι να τις χρησιμοποιούμε ορθώς, με ορθόν τρόπο. Συμφωνούμε. Προσυπογράφουμε. Να περάσουμε στις απαιτητικέ λέξεις και να μας πείτε για τη λέξη που είναι κατά βάση μετοχή. Καθημαγμένος. Καταματωμένος. Υπάρχει ένα ρήμα καθεμάσο. Το εμάσο από το αίμα είναι ματώνο. Εμάτωση, βέβαια. Εμάτωση κλπ. Το καθεμάσο λοιπόν είναι ματόνο, κυλιδώνο με αίμα και από το καθεμάσο η πρόθεση, το κατά είναι, γίνεται με φύτα. καθεμάσο διότι το αίμα, εμάσο είναι με δασία. Καθημαγμένο συμμετοχή που σημαίνει καταματωμένος γεμάτος αίμα. Έχουμε κάποια παραδείγματα στα χειρολογό. Πρόκληση για τους καθημαγμένους φορολογούμενους πολίτες αποτελεί η στάση του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών. Πολύ Ή, ρεαλιστικά ναι, παραδείγματα. Ναι, ήμουν έτοιμη, αλλά το συγκράτησα το σχόλιο, κύριε καθηγητά. Πολύ ρεαλιστικά, Τα έχουμε ζήσει αυτά. γιατί είναι από την χρήση Τα την έχουμε ζήσει υπαρκτή. Αυτά. Τα έχουμε δει και σε φωτογραφίες. Η ήδη καθημαγμένη κλάδη της αγελαδοτροφίας και της εγωπροβατοτροφίας θα οδηγηθούν σε οριστική διάλυση με τα νέα μέτρα. Η καθημαγμένη, η μεταφορική χρήση, η καταταλαιπωρημένη κλάδη, σαν να έχουν ματώσει. Ναι. Και να αναφερθώ και σε ένα παράδειγμα από την λογοτεχνία, από τον αγαπητότατο Γεώργιο Βίζινο, ο οποίος γράφει. Τότε διέκρινα με τα ότι οι εχείρες του ήσαν καθημαγμένε και κυλιδωμένον το ένδυμά του. Κρύος ιδρός με περιέλουσεν. «Ο κι αμήλ, έχησες αίμα», γράφει ο Βυζινός, Βέβαια. ο βυζινος ο μεγας Και καθημαγμένε εχείρες του, τα χέρια του ήταν γεμάτα αίματα. Ε. Μάλιστα. Να περάσουμε, κύριε καθηγητά μας, τώρα σε ένα αντιδάνειο, να μας θυμίσετε, έχουμε καιρό να πούμε τι είναι τα αντιδάνεια, στη λέξη τσίρκο. Η λέξη τσίρκο. Η λέξη τσίρκο προέρχεται, δεν πάει ίσως εύκολα το μυαλό μας, από το ελληνικό κρίκος. Το κρίκος έδωσε το λατινικό τσίρκους, που είναι ο κύκλος, και από αυτό το λατινικό έγινε το Ιταλικό τσίρκο, το οποίο αρχικά ήταν ο κύκλος και μετά ήταν παραπήγματα στα οποία παρουσιάζονται, παραπήγματα κυκλικά, που παρουσιάζουν διάφορα θεάματα, με ζώα, με χορευτές. Το τσίρκο το γνωστό λέγεται στην πραγματικότητα κύκλος, αλλά κύκλος για θέαμα. Αυτό το τσίρκο λοιπόν το πήραμε εμείς από τα Ιταλικά, όμως το Ιταλικό πάει στο Λατινικό, το Λατινικό στο αρχαίο κρίκος και κύρκος, το αρχικό. Και μάλιστα αυτή η λέξη έχει σχέση με μία ρίζα η οποία σήμαινε κυρτός, mm -hmm. καμπύλος. καμπύλος. Από εκεί είναι το Λατινικό κούρβους, από που το Γαλλικό κούρμπι, κούρμπα κλπ. Και το κούρμπα το λέμε και εμείς. Και το κούρμπα, ως δάνειο πια εμείς ναι. το λέμε. Αλλά από εδώ είναι το κυρτός και η κορώνη. Η περίφημη κορώνη στις μέρες μας. Κορώνη σημαίνει κάτι κυρτό, κάτι καμπύλο. Το πήραν οι Λατίνοι και οι Ρωμαίοι και έκαναν το κορώνα που είναι το στέμα, η κορώνα. Το πήραν οι Ιταλοί και από τους Ιταλούς το πήραμε και εμείς ως κορώνα το στέμα. Ναι, αλλά η κορώνα πηγαίνει στο κορώνι και έχουμε και το coronavirus, τον περίφημο ιό, που πώς θα τον πούμε, είπαμε να ξαναπείτε τον λέμε... το, ξαναπείτε το. Νομίζω ότι το έχετε καθιερώσει, αν και βλέπω κάποιοι να αντιστέκονται, να κάνουν μεταφορά από την ξενική λέξη και να το λένε κορώνα Άλλη να τον γράφουν με δύο όμικρον. Κόρονα ιός. τη αυτοί που τα κάνουν αυτά. Κόρονα ιός δεν μπορεί να λεχθεί, είναι ανελήνιστο. Κόρονο ιός θα λεχθεί. Το μόνο θέμα που υπάρχει είναι αν θα γραφεί με ωμέγα ή με όμικρον. Η δική μου θέση πρόταση είναι λέξεις που προέρχονται από τα ελληνικά αφού πάει πίσω στο κορώνι και το κορώνι γράφεται με ωμέγα γιατί να μην το δηλώσω και το κορωνοϊός με ωμέγα να με συνδέει με το κορώνι και όχι με το ξενικό κορώνα. Αυτό είναι μία επιστημονική θέση που όπως γράφουμε τη λέξη μας θυμίζει και την καταγωγή της. Και αν είναι ελληνική η καταγωγή της έχουμε κανένα πρόβλημα να τη θυμίζουμε. Ρητορικό το ερώτημα. Σας ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά, κύριε καθηγητά, για αυτήν την γλωσσική διαφώτιση. Να τα χιλιάσετε. Πολύ χαμηλώς. Ευχαριστώ και χρόνια πολλά σε, σε όλες όλους και σε όλους τους τηλεθεατές μας Στον και σε Τον Ιωάννη εσάς. και την Ιωάννα. Βέβαια. Τον πρόδρομο. Σε όλους. Σε, σε όλες και σε Ευχές. όλους. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, σε προσκυνό γλώσσα.